Λοιπόν, εδώ είμαστε με Παναγιώτη Καλετζάκη. Συνέντευξη. Συνέντευξη. Τι συνέντευξη. Συνέντευξη. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Τι αισθάνεσαι μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τέτοια σειρά. Τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Αδερφέ, τα συναισθήματα είναι. Δεν μπορώ να τα, να, στα, να, στα, να στα περιγράψω. Πραγματικά, Πραγματικά σκέφτεσαι πώ μπορεί να νιώσει. Χθε το βράδυ είχαμε μια έτσι, συζήτηση με όλα τα, τα παιδιά εδώ πέρα και είπαμε ότι δεν μπορούσαμε να, να γιατί δεν μπορούσαμε για το, για το, για το παιχνίδι, εγώ σου μιλάω για πώ αν κερδίσουμε, πώ θα είναι αυτό το feeling, τι μπορεί να, να νιώσει. Σχεδόν, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ, δεν μπορώ να σου περιγράψω αυτό που, αυτό που έγινε μετά το, το Μάτσου. Κατέβηκαν όλοι οι Οπαδοί. Εγώ αυτά τα έλεγα όταν ήμουν μικρό, τα έλεγα από την τηλεόραση. Σχεδόν, δεν δε φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα τα ζήσω τόσο σύντομα στην καριέρα μου, καθώ είναι η δεύτερη μου χρονιά με την ομάδα και στην Ευρωλίγκα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι θα το γιορτάσουμε σήμερα, θα το γιορτάσουμε και αύριο. Θα έρθουμε με τον Προμηθέ να κάνουμε τη δουλειά μα. Θα παίξουμε και με τον Άρη και από εβδομάδα θα μπούμε στην στη με διάθεση, συγκεντρωμένοι και θα πάμε στο Φωτοφόρ να χωρί άγχο, χωρί πίεση, να πάρουμε δύο παιχνίδια και να πάρουμε την κούπα. Μιλήσε μου λίγο για σένα. Ε, Νιώθει game changer. Γιατί το λέω, Το λέω γιατί μου θυμίζει λίγο Θανάσσα το Κούμπο έτσι, με την ενέργεια την οποία φέρνει μέσα στο παρκέ και την άμυνα την οποία βέβαια παίζει. Νιώθει ε, ότι είσαι από αυτού του οποίου ε, η κερκίδα απολαμβάνει να βλέπει να παίζει. Ναι, σίγουρα όταν έχει τέτοια ονόματα μπροστά σου, όλοι ξέρουμε για ποιου παίχτε μιλάω, είναι δύσκολο να βρει ένα, ένα ρόλο επιθετικό και να μπει και να. Και να μπει έτσι το παιχνίδι. Εγώ ξέρω σε μεγάλο. Ξέρει ότι μεγαλώσει και μπαίνω και το, και το κάνω καλά. Και η φαρσία να το κάνω έτσι. Πρέπει να... Αυτό που κάνει πρέπει να σου αρέσει και να το, το απολαμβάνει. Παρότι παίζεις ένα game 5, όπω δήλωσα και, και χθε, εγώ δεν ένιωθα πίεση άγχος. Μεγάλωσα βλέποντα τέτοια παι παιχνίδια και πάντα με να παίξω τέτοια παιχνίδια. Οπότε ένιωθα έτσι καλά ψολογικά. Ε, και όταν μπαίνει με, με τέτοιο κόσμο, δεν μπορεί να, να το νιώσουν δεσίδεσί, αλλά όταν παίζει με, με τόσο πολύ κόσμο για τη δουλειά που κάνω εγώ να, να με μαρκάρω, πραγματικά δεν κουράζει ποτέ. Παρά τα χαφτίσω, δεν, δεν κουράζει ποτέ. Υπάρχουν ε, πολλά debates γενικά για το ποιο είναι το καλύτερο δίδυμο στην Ευρωλίγκα. Λορέντζο Μπράουν, Βέιτ Μπόλτουιν, Κώστα Λούκα, Κέντριγκ Νάν, ε, Μάικ Τζέιμ. Υπάρχουν διάφορα. Πιστεύει ότι αυτή η διάδα που έχετε εδώ στο Παναγενικό είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Το δείξανε έτσι. το, το δείξαν. Ο Σλου έπαιζε με ένα πόδι, έπαιζε έτσι. Παρ' όλα αυτά ήταν στον πάγκο ο πρώτος που, που ο που ε, είναι η ηγέτης. Είναι ο ηγέτης μας και ο Κέντρικ είναι ο μας. Τελευταία ερώτηση είναι ο στόχος να πάτε στο Βερολίνο και να το πάρετε. Ο στόχος είναι αυτός έτσι. Από την αρχή της σεζόν ο κόουτς θα μάνα έχει δώσει αυτό το push. Είναι ο στόχο. Αυτό ο στόχο, ε. Παιδιά, πάμε, πάμε στο παρελθόν να το πάρουμε. Δύ δύο, παιχνίδια είναι, πάμε να το πάρουμε. Σα αφήνω γιατί εδώ ο Λεσόρ έχει ξεκινήσει τα πάρτι.